Clones και Avaliers έρχονται αντιμέτωποι απόψε στη μάχη εδώ στο πίστο του Περιστερίου, στο Γουσούπου, με τους Avaliers να κέρδιζουν την πρώτη μάχη της αναμέτρησης. Και καλάθι και φάουλ γρήγορα γρήγορα από τον γραμματικό. Μηδέν-3 το σκορ με το έμεσο τρίποντο του γραμματικού. Οι Clones με ρεκόρ 13-6 στην σεζόν, στην τρίτη θέση κοντά στους δεύτερους Avaliers, οι οποίοι μετρούν μέχρι στιγμής 14 νίκες και 5 ήττες στο πρωτάθλημα της Development League. Δερμπάκι δηλαδή σήμερα. Βερνίκος θα περάσει, θα γίνει το κλέψιμο από τον Σαρίκα. Γρήγορα μπροστά οι Clones και βήματα από τον Μελά. Βερνίκος. Παγάνος περνάει στον Θάνο. Κλείνεται εκείνος από 2. Θα κάνει το λάθος. Η πίεση απέφερε καρπούς για τους Clones, οι οποίοι θα στοχίσουν με την γρήγορη επίθεση του Αρβανιτάκη. Ακόμα ένα λάθος για τους Avaliers. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός και θα περάσει στα χέρια των Clones. Οι Clones προέρχονται από 3 σερίτες στο πρωτάθλημα. Έτσι σήμερα στοχεύουν να επιστρέψουν στις νίκες. Από την άλλη, Avaliers, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν και κάποιες απουσίες, θέλουν να επιστρέψουν και αυτοί στις νίκες, καθώς μετρούν 2 σερί ήττες στα τελευταία μάτς. Ωραία συνεργασία. Μελάς ξεφεύγει, αλλά δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Γραμματικός Παγάνος σηκώνεται, εκτελεί, θα στοχίσει ο Μητουλάκης. Ο Λιακόπουλος. Αρβανιτάκης βγάζει έξω, παρεμβαίνει εκεί και κάνει το κλέψιμο και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι ο γραμματικός. Για το 0-5. Προσπάθεια, δεν θα βρει στόχο του Ζαρανίκα. Παραμένει στα χέρια των Avaliers η κατοχή. Βερνίκος στην επαναφορά, ψάχνει συμπαίκτη. Γραμματικός, άστοχος. Γρήγορη επίθεση για τους Πορτοκαλί, αλλά και άστοχη. Ο Σαρίκας δεν μπόρεσε, ούτε στη συνέχεια θα έρθει το καλάθι από τον Μελά. Στο 0 παραμένουν οι Πορτοκαλί. Θα γίνει το κλέψιμο. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους φιλοφαινούμενους και για τους γηπέδους που συγχωρείτε, και θα έρθει και το πρωτοκαλάθι από τον Ζαρανικά. 2-5. Έχουμε μια διακοπή τώρα στο παιχνίδι, όλα έτοιμα να ξεκινήσει και πάλι. Παγάνος κατεβάζει, πιέζεται. Πιέζει ο
Σαρανίκας, δραματικός. Παγάνος για τρεις. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 2-8. Σαρίκας περνάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σαρίκα. Για το 4-8. Πάνος. Παγάνος περνάει στον γραμματικό. Εκτέλει αμέσως εκείνος. Είναι άστοχος και η κατοχή είναι για τους κλόουνς. Δεν συμφωνεί ο Θάνος, ο οποίος τα λέει με τον διαιτητή. Μελάς. Σαρίκας. Η εκτέλεση από το πλάι, αστοχή. Παρβανιτάκης δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Γρήγορα στην επίθεση ο γραμματικός, αλλά θα τελειώσει πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Μελάς. Πάει μόνος του και ευστοχή. 6-8. Πιέζεται και θα χάσει, όχι. Να δούμε, μάχες εκεί στο παρκέ. Έχουμε τζαμπούλ. Πιέστηκε ο Βερνίκος και τελικά έχασε την κατοχή. Ζαρανίκας βγάζει έξω στον Σαρίκα. Για τρεις εκείνος στο σιδερό. Παλεύει και για το εκθετικό rebound ο Αρβανιτάκης. Αλλά η μπάλα είναι για τους Αμπαλίερς. Βερνίκος. Γραμματικός από την κορυφή. Rebound στα χέρια του Βερνικού. Ο Ζαρανίκας είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό των Clones. Και στέλνει στην γραμμή των βολών τον Βερνικό, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη. Θα τη βάλει. Έξω η δεύτερη. Παλεύει για το rebound και θα το πάρει, αλλά πάτησε γραμμή. Γρήγορα και όλο το δρόμο ο Ζαρανίκας θα βρεθεί στο έδαφος και θα πάρει το σφύριγμα. Πρώτο ομαδικό των Αμπαλίερς. Είναι δύο βολές για τον παίχτη των γηπεδούχων. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, 0-2. Και η κατοχή στα χέρια των Αμπαλιέρς. Πάνος. Κρατάει. Πιέζεται, τσάχνει επιλογή, παρακινδυνευμένη πάσα του. Βάζει δύσκολα στους συμπαίκτες του. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Πάνος, 3-4 δευτερόλεπτα ακόμα, 3. Παγάνος θα κάνει βήματα. Η πίεση θα βάλει δύσκολα στους Αμπαλίερς, οι οποίοι τελικά υπέπεσαν στην παράβαση.
Μελάς. Τον πιέζει ο Παγάνος, θα κάνει το κλέψιμο. Θέλει να ξανακερδίσει ο Μελάς και έχουμε πόδι. Ζαρανίκας. Να είσαι τον Πατρό. Μελάς, θέλει να διεισδύσει. Παρεμβαίνει αντικανονικά ο Λιακόπουλος και θα κάνει το φαουλ. Δεύτερο ματικό και για τους Αμπαλίες. Μέσα η πρώτη. Τα 9. Παράμενε το 7-9. Παγάνος πάτησε γραμμή. Για μάρτυρα και στους διαιτητές. Ο ρεφερί του ζητάει να ηρεμήσει. Ζαρανίκας. Σαρίκας για τρεις ανενόχλητος. Rebound στα χέρια του γραμματικού, όπως θα κατεβάσει. Γραμματικός σηκώνεται, εκτελεί και εύστοχη. 7-11. Ζαρανίκας. Κρατάει. Πατρός με δυσκολία. Rebound στα χέρια του Φανού. Διοικητικός 5 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Γραμματικός. Παγάνος. Ξεφεύγει, εκτελεί, θα στοχίσει, το rebound στα χέρια του Σάρικα. Η εκτέλεση από τον Ζαρανίκα θα βρει στόχο. 9-11. Παγάνος. Φανός. Πιέζεται από τον Πατρό. Βγαίνει άμυνα από τους πορτοκαλί. Πάει μόνος του ο Αρβανιτάκης. Και έχουμε να δούμε τώρα τι έχει δοθεί, ενώ ο Θάνος θα καθίσει στον πάγκο, καθώς δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Αλλαγές και για τους Clones, ο Βασιλιάκος και ο Μπουρνάτος θα πατήσουν παρκέ. Το σκορ παραμένει στο 9-11. Καμπαλής εκτελεί για 3. Μπουρνάζος στο rebound. Βγάζει γρήγορα μπροστά τον Σάρικα. Με το δεξί, δεν θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. Δραματικός πιέζεται. Κρατάει. Φέρε να είσαι τον Λιακόπουλο. Βερνίκος, 10 δευτερόλεπτα για τους Αμπαλίες. Φάουλ. Από τον Ζαρανίκα έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Ζαρανίκας ήταν. Παγάνος. Ποδί τώρα από τον Σάρικα. Ανανεώνεται και πάλι ο χρόνος. Γραμματικός δεν μπορεί να υποδεχτεί και η μπάλα είναι για τους Πορτοκαλί. Πήγαν να βγάλουν μια γρήγορη επίθεση
οι Αμπαλίες, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό. Χαρικάς. Κουρνάζος. Αρβανιτάκης, αστοχός. 40 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. 9-11 μπροστά οι Αμπαλίες. Γραμματικός. Γραμματικός, εκτελεί, θα στοχίσει. Rebound από τον Βασιλάκο. Γρήγορη επίθεση, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι σε ένα εύκολο lay-up. Αστοχεί ο Σαρίκας. Το 14 λεπτά για τους Αμπαλίες. Θα χάσει προς στιγμή και θα κάνει βήματα. Ο Τζαμπαλής θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Την ξανάπιασε και κάνει βήματα στη συνέχεια. 7 δευτερόλεπτα. Ζαρανίκας. Φάουλ. Από τον Βερνίκο. Τρίτο ομαδικό για τους Αμπαλίες. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν. Μπουρνάζος εκτελεί για 3, σερμπολ. Έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Κλόουνς Αμπαλίες, 9-11. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με τους Αμπαλίες να βρίσκονται στην επίθεση. Έχουμε φάουλ από τον γραμματικό αυτός που σηκώνει το χέρι του, το παραδέχεται. Λιακόπουλος, γραμματικός. Κρατάει, πιέζεται, θα εκτελέσει λίγο πιο πίσω από τις βολές. Rebound από τον Αρβανιτάκη. Κουρνάζος. Κιούσις για 3, αστοχός. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Το 9-11 παραμένει σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις. Ενώ ψάχνουμε και την μπαλά, η οποία κατέληξε στις κερκίδες. Θυμίζουμε πρόκειται για την 10η αγωνιστική της Development League. Το derby ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη ομάδα της κατάταξης. Και οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προσπάθεια τους για είσοδο στα play-off. Θα γίνει το κλέφτημα τώρα από τον Ζαρανίκαλα. Έχουμε πόδι. Πάμε καλά, πάμε. Γραμματικός, βάζει πλάτη και παίρνει. Πάει μέχρι μέσα, καλά και φάουλ. 9-13. Εύστοχος και στη βολή για το 9-14. Ζαρανίκας ανενόχλητος, σέρμπολ. Δεν ήταν καλή προσπάθεια. Θέλησαν να βγουν γρήγορα μπροστά οι Αμπαλίες, αλλά δεν πέρασε πάσα. Ζαρανίκας με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση, ενώ βρέθηκε και στέλαχος. Φωνάζει στον διαιτητή. Δέκα, 14. Στους 3 η διαφορά. Παγάνος περνάει στο γραμματικό. Τσαμπαλής εκτελεί για 3. Έπεσε πάνω του ο Ζαρανίκας που το έκανε το φάουλ.
τρεις βολές για τον Τσαμπαλή. Μέσα η πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 12-15, έχει ακόμα μία. Έξω η τρίτη. 12-15 παραμένει, επιθετικό rebound. Διγενικητής της μάχης ο Βερνίκος και θα δει τον Τσαμπαλή και θα πετύχει το καλάθι ο τελευταίος. Για το 11-18. Ωραία η τάπα εκεί του Παγάνου, ο οποίος ήρθε πίσω από τον Βασιλάκο, δεν τον είχε καταλάβει ο αντιπαλός του. Γραμματικός καταφέρει να ξεφύγει. Έχουμε βήματα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει σταθερό το πόδι του, έχασε την ισορροπία του και έτσι έγινε η παράβαση. Έχουμε και time out. Συνέχεια στο μάτς, 7:58 ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Αρβανιτάκης γυρίζει, θα στοχίσει. Rebound από τον Παγάνο. Κατέβαζε ο ίδιος. Χέρι με χέρι στο γραμματικό. Από τα αριστερά θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές από τον Μελά. Τρίτο ομαδικό των Αμπαλίερς, των μεσχωρίτε των Κλόουνς, ενώ θα στοχίσει στην πρώτη βόλη ο γραμματικός. Άστοχος και στη δεύτερη. Είδε το κόψιμο ο Κιούσης, αλλά θα στοχίσει ο Βασιλάκος. Γκουρνάζος Βασιλάκος, δεν περνάει η πάσα του από τον γραμματικό. Βερνίκος, άστοχος, παλεύει αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει εντός πάρκετ την μπάλα. 7 λεπτά ακόμα μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Παράμενουν μπροστά οι Αμπαλίες. Κιούσης αποφάσισε να εκτελέσει, θα βρει σίδερο. Οι μάχες για το rebound βγάζουν νικητή τον Βερνίκο, αλλά η μπάλα έχει βρει στο πόδι του. Κιούσης, Μελάς, κοντά στο καλάθι. Βάζει ύψος την μπάλα, θα στοχίσει. Επιμένει ο Βασιλάκος και έχουμε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Βερνίκου. Εύστοχος την πρώτη ο Βασιλάκος για το 12-18. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 12-18, η κατοχή παραμένει στους Πορτοκαλί. Δεν μπόρεσε να γραπώσει το rebound και να καθαρίσει τη φάση ο γραμματικός. Μελάς θα δεχτεί το κόψιμο ο Βασιλάκος, θα επιμένει και θα κερδίσει το φάουλ. Στόχο στην πρώτη. Αστόχο στη δεύτερη. 13-18. Γραμματικός με το δεξί.
Δεν στάθηκε τυχερός εκεί με μια περιπέτεια. Η μπάλα κατέληξε εκτός. Γρήγορη επίθεση για τους Κλόους και το καλάθι θα έρθει από τον Βασιλάκο. 15-18. Στους τρεις η διαφορά. Αγάνος πιέζεται, έχουμε πόδι και αλλαγή κατοχής. Μπουρνάζος, Κιούσης και πάλι για τον Μπουρνάζο. Πιέζεται και έχουμε το φάουλ από τον Μητουλάκη, ο οποίος πέρασε παρκέ για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Τρίτο ομαδικό των Αμπαλίες, οι οποίοι παίζουν Τζόνι. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Πορτοκαλί. Μπουρνάζος. Το φλόουτερ στο σίδερο. Το rebound στα χέρια του Μερνικού. Το Μερνικός κατεβάζει, πάει από τα δεξιά. Θα στοχίσει. Τα βάζει και λίγο με την τύχη του. Μπουρνάζος. Κιούσης εύστοχος, 18-18, με την τρίποντη εκτέλεση του Κιούση, όχι πατ, 17-18, 18-18, νομίζω είναι το σκορ, ναι, 18-18, με την τρίποντη εκτέλεση του Κιούση σοφάρισαν οι Clones, οι οποίοι τώρα έχουν και την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Κουρνάτζος, Αρβανιτάκη για το προσπέρασμα. 21-18 και σπεσμένα καλούν time out οι Αμπαλίες. Συνέχεια στο μάτς, οι Clones έχουν πάρει το προβάδισμα στα χέρια τους μετά το τρίποντο του Αρβανιτάκη, ο οποίος έγραψε το 21-18, ενώ έχουμε το φάουλ τώρα από τον Μελά. Είναι το πέμπτο ομαδικό των Clones. Ο Τσαμπαλής πάει στις βολές. Μπράβο. 21-19. Εύστοχος και στη δεύτερη. Για το 21-20. Μπουρνάζος για τρεις, εύστοχος, 24-20. Μερνίκος κατεβάζει. Αγάνος. Γραμματικός, 8 δευτερόλεπτα, εκτελεί ο γραμματικός. Δεν θα βρει στόχο, αλλά θα πάρει το φάουλ. Και τις δύο βολές από τον QC. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη. 24-21. Σαρικάς, Μπουρνάζος και πάλι Σαρικάς. Φτιάχνει επιλογές. Θέλει να διεισδύσει. Πάει μέχρι το τέλος, αλλά θα στοχίσει. Πιέζει ο Μπουρνάζος, θέλει να κλέψει. Στο έδαφος οι δύο αντίπαλοι. Έχουμε τζάμπλ και κατοχή για τους Πορτοκαλί. Ανταμείφθηκε για την προσπάθεια του ο Μπουρνάζος, πίεσε και κατάφερε να δώσει την κατοχή στην ομάδα του. Σαρικάς. Κιούσης. Αποφάσισε να εκτελέσει για τρεις. Αστοχός. Μακρινό rebound από τον ίδιο.
Κουνάζος, Σαρίκας, για τρεις και αυτός, σίδερο. Και πάλι πιέζουν οι κλόνους, αλλά θα κάνει το φάουλ ο Σαρίκας. Βόλες για τους Αμπαλίερς, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά των κλόνους. Αστόχος στην πρώτη. Αγάνος, εύστοχος στη δεύτερη. 24-22. 3-18 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μουρνάζος. Αρβανιτάκης με μια δύσκολη προσπάθεια. Μπάλα για τους Σέμπλε. Δεν καταφέρει να πάρει κάτι και ο Αρβανιτάκης. Αλλαγή τώρα για τους Πορτοκαλί. Ο Πατρός θα πάρει τη θέση του Αρβανιτάκη. Παγάνος. Ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Βερνικό. Καμπαλής, ζητάει και παίρνει. Θέλει να βάλει πλάτη. Βερνίκος τώρα, 3 δευτερόλεπτα. Εκτελεί από αρκετά μακριά με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Σαρίκας, Μπουρνάζος, Κιούσης και πάλι στον Σαρίκα. Για τρεις. Έρε άστοχος και το rebound στα χέρια του γραμματικού. Κατέβαλε στην μπάλα. Αγάνος έχει λίγο χώρο. Πάει τώρα πάνω του ο Σαρίκας, τον πιέζει. Πέντα καθαρά. Θα πάρει τώρα και το rebound. Σαρίκας. Η πάσα στα δεξιά. Πατρός θα μπορέσει από κοντά. Σαρίκας δεύτερη ευκαιρία και καλάθι. 26-22. Γραμματικός περνάει, πάει μέχρι το τέλος, αδέλειος και τη φάση. 26-24. Μπουρνάζος. Σαρίκας. Και πάλι ο Μπουρνάζος. Περνάει με το floater, δεν θα βρει στόχο. Ο Νίκος πιέζεται. Γραμματικός. Βερνίκος, Τζαμπαλής από το πλάι. Έξω. Καθαρίζει το rebound ο Πατρός. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κουρνάζος είδε την κίνηση του Κιούση. Εκείνος δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ έχουμε και φαουλ από τον Βασιλάκο. Έγινε η παράβαση, έτσι έχουμε βολές στην άλλη πλευρά. Ο Βερνίκος είναι στην γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. 26-25. Κουρνάζος στον πόντο το μάτς. Εκτελεί για τρεις. Μητουλάκης στο rebound. Από μία επίθεση λογικά θα έχουν οι δύο ομάδες. Γραμματικός. Ταμπαλής. Προσποιείται. Θέλει να περάσει για τον Βερνίκο, Μητουλάκης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Μπαλίερς. Για τρεις ο Βερνίκος. Προσπαθεί για το μακρινό rebound το Μητουλάκης, 14 δευτερόλεπτα για τους Πορτοκαλί. Συνεχίζει μόνος του και θα πάρει το φάουλ.
από τον Πάγανο Πατρός. Ήταν και το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Αμπαλίες. Σαρίκας, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Λουσίς, Σαρίκας, 2-1. Πρέπει να εκτελέσουν οι Πορτοκαλίοι. Ο Βασιλάκος αναλαμβάνει την εκτέλεση και θα πετύχει το buzzer beater για το 28-25. Αυτό είναι και το σκορ μετά το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με τους Αμπαλίες να βγαίνουν γρήγορα στην επίθεση. Θέλησαν να πιάσουν τον ύπνο τους Clones. Γρήγορη επίθεση και από τον Ζαρανίκα. Δεν βρήκε στόχο, αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των Πορτοκαλί, οι οποίοι προηγούνται 28-25. Κατάφεραν στο δεύτερο δεκάλεπτο να κάνουν την ανατροπή οι Clones και να πάρουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Έτσι έχουν τα ενία τώρα. Θανός θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τους γηπεδουχούς. Κουρνάζος. Πάνω του ο Παγάνος, στη γωνία τώρα. Ζαρανίκας περνάει στον Πατρό, ο οποίος παρά λίγο να πετύχει το καλάθι και να πάρει και το φόλ. Θα μείνει μόνο με τις δύο βολές, θα βολευτεί με τις δύο βολές. Πρώτο ομαδικό για τους Αμπαλίες. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει. Γραμματικός απανωτές προσποίησης. Η εκτέλεση δεν θα βρει στόχο. Γρήγορα μπροστά ο Μαϊλάς. Πάτησε γραμμή. Παγάνος κατεβάζει. Φύγει ο Ζαρανίκας. Παγάνος κρατάει. Θανός. Γιακόπουλος εκτελεί. Θα βρει σίδερο, επιθετικό rebound του γραμματικού και θα μπει δυνατά προς τα μέσα για το 29-27. Ζαρανίκας υποπίεση. Το rebound στα χέρια του Μητουλάκη. Θανός θα χάσει από την παρέμβαση του Ζαρανίκα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Τα λέει εκεί με τον Παγάνο. Ενώ έχουμε και την αλλαγή για τους Αμπαλίες. Ο Βερνίκος θα επιστρέψει ο Μαρκέ, θα πάρει τη θέση του Θανού. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Μπουρνάζος. Πάρε λίγο να γίνει το κλέψιμο. Μελάς. Αρβανιτάκης τη στάζη αρχικά. Θα εκτελέσει στη συνέχεια και θα πετύχει το καλάθι. 31-27. Παγάνος, γραμματικός, διεισδύει με τα αριστερό, δεν θα τελειώσει τη φάση, επιμένει και θα δικαιωθεί. 31-29, διαχείρος γραμματικού, ενώ έχουμε και ένα χτύπημα εκεί στον Πατρό, ο οποίος πιάνει λίγο και το δεξιό αυτή.
συνέχεια στο μάτς. 2 πόντους. Η διαφορά 31-29. Μπροστά οι Clones, πατρός, θα εκτελεί, θα στοχίσει. Rebound του γραμματικού. Μένει πάνω του ο Μπουρνάζος. Παγάνος έχει χώρο, εκτελεί ανενόχλητος, δεν είναι καλό το σούτ. Διακόπουλος είδε το κόψιμο του Καρενίκου, θα γίνει το κλέψιμο από τον πατρό. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος του δρόμου. 33-29. Διακόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον πατρό. Πρώτο ομαδικό για τους Clones και βολές. Τώρα για τον Λιακόπουλο. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Γουρνάζος, Μελάς, κρατάει και θα πάρει το φάουλ από τον Μητουλάκη. Μελάς, 10 δευτερόλεπτα, Γουρνάζος. 7 δευτερόλεπτα για τους Πορτοκαλί, αποφασίζει να εκτελέσει ο Γουρνάζος. Επιθετικό rebound στα χέρια του Αρβανιτάκη. Μελάς για 3, εύστοχος, 36-30. Στο σύν 6 τώρα οι Clones. Μπερδεύεται ο Βερνίκος, κρατάει. Δραματικός. Θα έρθει το καλάθι για τους Αμπαλίες. 36-32. Περνάει στον πατρό ο Ζαρανίκας για το 38-32. Αν έχουμε και το time out. Πέντε και 23 ακόμα για το τέλος του 3 δεκαλέπτου. Το συν 6. Οι Clones 38-32. Σφύριγμα και φάουλ από τον Μπουρνάζο. Έγινε η παράβαση. Ο Μπουρνάζο, ο οποίος ήταν έτοιμος να ξεχυθεί στην επίθεση. Ωστόσο το σφύριγμα του ανέκοψε τη φόρα. Σαμπαλής. Γραμματικός υπό την πίεση του Μπουρνάζου, βγαίνει άμυνα, αλλά η κατοχή παραμένει στους μπλε. Αλλαγή της απόφασης μετά και την παρέμβαση του Λιακόπουλου, ο οποίος είπε πως εκείνος έβγαλε εκτός την μπάλα και έτσι. Η Πορτοκαλί είναι τώρα στην επίθεση. Πατρός θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Βερνίκος. Καμπαλής, Παγάνος, 1-2 και εκτέλεση. 38-34. Μελάς, πατρός γυρίζει, θα βρει σίδερο. Η μάχη και για το rebound βγάζει νικητή τον Βερνικό. Γραμματικός, επιστρέφουν σιγά σιγά οι Πορτοκαλί στην αμυνά τους. Εκτελεί για 3, αστοχός, rebound από τον Μπουρνάζο. Καλά, και φάουλ όχι, να δούμε. Δεν μετράει το καλάθι ο διαιτητής. Έχουμε βήματα από τον Ζαρανίκα. Βιάστηκαν να πανηγυρίσουν οι Clones.
μαζί βιάστηκα και εγώ, οπότε είχαμε καλά και φάουλ. Γιακόπουλος καταφέρει να συγκρατήσει. Παρεμβαίνει ο Ζαρανίκας. Γραμματικός πάνω του Μπουρνάζος. Πάει αντίθετα από το σκριν και τελειώνει τη φάση 38-36. Μπουρνάζος, Μελάς. Βάζει χέρι στην μπάλα ο Τσαμπαλής και θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Γραμματικός πιέζεται από τον Ζαρανίκα. Προσποιείται, εκτελεί, πήγε και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Και έχουμε το φάουλ από τον Μελά, ο οποίος πήγε για βοήθεια. Αλλά έκανε το τέταρτο φάουλ. Τέταρτο για τον ίδιο, τρίτο για την ομάδα του. Έτσι θα καθίσει τώρα στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Σαρικάς. Μέσα η πρώτη βολή, 38-37. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Και έχουμε ισοπαλία. 38-38 τώρα το σκορ. Σαρικάς. Κρατάει. Κουρνάζος. Ζαρανίκας. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι. Εκτελεί αμέσως ο Τσαμπαλής και βρίσκει στόχο. 38-41 μπροστά και πάλι οι Μπαλιέρς με το τρίποντο του Τσαμπαλή, ο οποίος αναγκάζει τους κλόνους να καλέσουν time out. Οι Μπαλιέρς έχουν καταφέρει να βγάλουν αντίδραση και έχουν πάρει και πάλι το προβάδισμα στα χέρια τους. 38-41. Αλβανιτάκης παίζει έξω, ο Μπουρνάζος ανενόχλητος θα στοχίσει, rebound στα χέρια του Λιακόπουλου. Ωραία συνεργασία, Βερνίκος αφήνει στον Λιακόπουλο, δεν θα τελειώσει εκείνο στη φάση με επιτυχία. Αλβανιτάκης, Σαρίκας. Σαρικάς κρατάει. Είδε ωραία εκεί τον Αλβανιτάκη, του πέρασε την μπάλα. 40-41. Γραμματικός εκτελεί αμέσως, εύστοχος. 40-44. Σαρικάς, θέλει να πάει προς τα μέσα, σηκώνεται, θα στοχίσει, γραμματικός το rebound. Μπουρνάζος πιέζει ψηλά. Γραμματικός φαίνει και το screen. Γυρίζει, θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Το rebound στα χέρια του Παγάνου, αλλά όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Σαρίκας, Βασιλάκος προσποιείται, ξεφεύγει και από δεύτερο αντίπαλο, αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μακρινή πάσα για τον Παγάνο. Σηκώνεται εκείνο σε δεύτερο χρόνο και θα κάνει το 40-46. Στους 6 πλέον οι Μπαλιέρς. Μπουρνάζος κρατάει.
14 δευτερόλεπτα, 10 για τους Πορτοκάλι, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Σαρίκα στη γωνία, εκτελεί για 2, θα βρει σίδερο, επιθετικό rebound και foul στον Βασιλάκο. Από τον Λιακόπουλο. Έγινε το φάουλ και ο Βασιλάκος είναι στη γραμμή των βολών. 3,1. Απομένουν για όποια ομάδα πάρει στην κατοχή της την μπάλα συνέχεια. Μέσα η πρώτη. 41-46. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 42-46, 3,1 για τους Σαμπαλίερς. Καραματικός θα πάρει. Εκτελεί πίσω από το κέντρο. Παρά λίγο να έχουμε ένα ωραίο καλάθι. Αλλά το 42-46 δεν αλλάζει. Και έτσι πάμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Μόλις άρχισε και το τέταρτο δεκαλέπτο. 42-46 το συν 4 οι Σαμπαλίερς. Κλόβης τώρα στην επίθεση. Το τρίποντο εύστοχο. Πυροβολή ο Κιούσης για το 45-46. Μαγάνος θέλει να πάει προς τα μέσα. Έχουμε τζαμπολ. Κατοχή παραμένει στους Σαμπαλίερς. Πιέζεται από τον Μπουρνάζο. 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί υποπίεση. Δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα δεν έχει βρει στο στεφάνι. Δεν νομίζω ότι πρόλαβε να εκτελέσει ο Βερνίκος. Και έτσι είναι. Μπουρνάζος. Σηκώνεται, εκτελεί και βρίσκει στόχο ο Βασιλάκος. 47-46. Προβάδισμα και πάλι για τους Clones. Γραμματικός, ωραία έπασα του για τον Βερνίκο. 47-48. Σαρίκας. Αρβανιτάκης για 3, ήταν και μόνος του. Βερνίκος αφήνει στον Τσαμπαλή. Γραμματικός κολλημένος πάνω του ο Μπουρνάζος. Γραμματικός παίζει με πλάτη. Έχουμε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Clones. Αλλαγή για τους Σαμπαλίερς, ο Μητουλάκης θα πάρει την θέση του Παγανού. Βερνίκος. Μητουλάκης. Ψάχνει συμπαίκτη, αλλά θα βρει αντίπαλο. Γρήγορα στην επίθεση Clones, θα έρθει και το καλάθι από τον Βασιλάκο. Για το 49-48. Ένα αλλαγή στο προβάδισμα στο 4ο δεκάλεπτο. Μπροστά τώρα οι Clones. Δραματικός, φάουλ, χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό για τους Πορτοκαλί. Σαμπαλής. Βερνίκος, κόβει ο Τσαμπαλής, τον είδε ο Βερνίκος, αλλά δεν θα κάνει ασίστ στην πάσα του. Βασιλάκος. Μπουρνάζος, εκείνος στον QC. Βασιλάκος παίρνει και εκτελεί, λίγο πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε.
τραυματικός, πέφτει πάνω του ο Βασιλάκος και θα του κάνει το φάουλ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Βασιλάκου, όπως και τρίτο ομαδικό για τους Clowns. Σαράντα 49-48 στο συν 1 η Πορτοκαλί. Μια δύσκολη προσπάθεια προγραμματικό, ο οποίος πήρε το φάουλ από τον QC. Τέταρτο ομαδικό και είναι βολές για τους Αμπαλίες και συγκεκριμένα για τον γραμματικό. Μέσα η πρώτη. 49-49. Εκθέλει και τη δεύτερη μέσα και αυτή. Προβάδισμα τώρα για τους Αμπαλίες. Σαρίκας, Μπουρνάζος, Κιουσής αποφάσει να εκτελέσει και καλά κάνει. 52-50. Στο συν 2 τώρα οι Clowns. Γραμματικός θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Rebound επιθετικό από τον Μητουλάκη. Τσαμπαλής πιέζεται. Λεακόπουλος στον Τσαμπαλή, 4 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Αμπαλίερς. Κλείνει το Τσαμπαλής, θα γίνει το κλέψιμο. Παίζουμε κανονικά να δούμε, έληξε ο χρόνος επίθεσης των Αμπαλίερς. Οι διαιτητές θεώρησαν πως δεν είχε αλλάξει κατοχή. Το χρονόμετρο μετρούσε κανονικά και έτσι η μπάλα τώρα περνάει στα χέρια των Πορτοκαλί. Μπουρνάζος, Σαρίκας για τρεις, άστοχος. Γραμματικός κατεβάζει. 5.5-5.50 για την ακρίβεια. Λεπτά στο απόμενο ακόμα στο 4ο δεκάλεπτο. Παρακινδυνεύμενη η πάση του γραμματικού, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Η μπάλα παραμένει στους Αμπαλίερς, οι οποίοι έχουν 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να εκδηλώσουν την επίθεση. Πέντε φορές έχει αλλάξει χέρια το προβάδισμα στο 4ο δεκάλεπτο. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Γουσουκού, ενώ θα γίνει το κλέψιμο από τον QC. Θα πάρει και το φάουλ. Αν έχουμε τεχνική ποινή στον Τσαμπαλή, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την τελευταία φάση. Θέση στην γραμμή του βολών έχει πάρει ο Σαρίκας. Εκτελεί θα στοχίσει στην βολή και η μπάλα παραμένει στα χέρια των Clowns. Μπουρνάζος. 5,5 λεπτά ακόμα απομένουν στο παιχνίδι μας. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη από τον Σαρίκα, επιμένει ο ίδιος. Έχουμε βήματα. Κλειστική και από τους αντιπάλους. Έβαλαν τα χέρια τους πάνω στην μπάλα και τον ανάγκασαν να κάνει βήματα. Το 52-50 παραμένει. Φαγανός κατεβάζει, αφήνει στον Περνικό. Αλβανιτάκης πάει και βοήθεια πάνω στον Περνικό. Φάουλ από τον Τσαμπαλή. Φάουλ στον Τσαμπαλή, με συγχωρείτε. Έγινε από τον Αλβανιτάκη.
Κάποιες παρατηρήσεις και από τους δύο διαιτητές, καθώς οι διαμαρτυρίες έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Εύστοχος στην πρώτη. (52-51) Αρβανιτάκης, τεχνική ποινή. Και ο Τσαμπαλής θα αποβληθεί. Από μια τεχνική ποινή δέχτηκαν οι δύο παίχτες. Έτσι τώρα ο Μητουλάκης θα πάρει την θέση του Τσαμπαλή στην δεύτερη βολή. Θα τη χάσει. 52-51. Φουρνάζος. Σαρίκας. Κρατάει ο Σαρίκας, Μπουρνάζος. Αρβανιτάκης θα κάνει βήματα. Αγάνος. Γραμματικός. Βερνίκος. Περιμένει ο Μητουλάκης στη γωνία, δεν θα πάει σε αυτόν η μπάλα. Βερνίκος αποφάσισε να εκτελέσει μόνος του. Επιμένει, πάει και σε δεύτερη προσπάθεια. Και τρίτη τώρα. Παγάνος για τρεις. Άστοχος. Το rebound στα χέρια του Μπουρνάζου. Σαρικάς. Από τη γωνία ο Κιούσης, δεν θα βρει στόχο. Πιέζεται από τον Μπουρνάζο, έβαλε μόνο τα χέρια του μόνο στην μπάλα ο παίκτης των Clones, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσαν να βγουν στην επίθεση. Κρία και 56 ακόμα μέχρι το φινάλε. Το μάτς είναι στο πόντο. Φάουλ. Ο Μπουρνάζος είναι εκείνος που έκανε το φάουλ και είναι μάλιστα το τέταρτο δικό του. Έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά των Clones και έτσι είναι βολές. Τώρα για τον γραμματικό. Μέσα η πρώτη. 52-52. Έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτό. 52-53 μπροστά οι Αμπαλίες. Και πάλι αλλαγή στο προβάδισμα. Και πάλι οι Αμπαλίες με το σκόρ υπέρ τους. Σαρίκας. Βλέπει απέναντι τον Κιούση. Και πάλι αυτό τον Σαρίκα. Αλλάζουν οι δυο τους. Μελάς. Πιέζει ο Μητουλάκης, Σαρίκας, 2 δευτερόλεπτα στη λήξη του χρόνου, δεν θα βρει στόχο. Κατοχή, παραμένει σε πορτοκαλί χέρια, Σαρίκας. Μπουρνάζος για 3, έξω. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Clones και το foul από τον Βερνικό. Δεν έχουμε το time out. 3 και 10 ακόμα. 52-53 μπροστά για Μπαλίερς. Μπουρνάζος. Παίρνει και πάλι το screen του Βασιλάκου. Σαρίκας. Στη λήξη του χρόνου θα αφήσει την μπάλα στο σιδερό. Σώζει εκεί και την κατοχή ο Βερνίκος.
με ένα αεροπλανικό. Γραμματικός θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Τέταρτο φάουλ του Βασιλάκου. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς οι Αμπαλιέρς, οι Κλόνς έχουν συμπλήρωση τα πεντομαδικά, ενώ τέσσερα έχουν οι Αμπαλιέρς. Εύστοχος ο γραμματικός, 52-54. Μέσα και η δεύτερη για το 52-55. Στο συν 3 οι φιλοξενούμενοι. Κιούσις για 3. Rebound από τον Παγάνο. Βερνίκος, Μητουλάκης. Γραμματικός. 10 δευτερόλεπτα για τους Αμπαλίερς. Γραμματικός αποφάσισε να εκτελέσει. Θα βρει σίδερο. Rebound από τον Βερνίκο. Πήρε καλύτερη θέση και από τον Σάρικα. Γραμματικός βάζει πλάτη. Γυρίζει, πήγε και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. 2 δευτερόλεπτα, Παγάνος πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει υποπίεση και θα καταλήξει έρμον το σούτου. Βγήκε άμυνα εδώ για τους Πορτοκαλί. 1-53 ακόμα για το τέλος. Μπουρνάζος. Κιούσις. Πάλι ο Γκουρνάζος, παίρνει το σκριν. Σαρικάς. Μελά, θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 54-55. Ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες σε απόσταση αναπνοής. 1-25 για το τέλος. Γραμματικός όλο το δρόμο μέχρι μέσα. 54-57. Μελάς, Σαρίκας, πάνω του Βερνίκος, πάει και ο Μητουλάκης, το rebound στα χέρια του Βερνίκου, ψάχνει επιλογές, εκείνο σταματάει και την τρίπλα, Παγάνος, πρέπει να περάσουν γρήγορα οι Αμπαλίες, θα περάσουν το κέντρο, γραμματικός, 57 δευτερόλεπτα ακόμα σε φινάλε thriller, θα οδηγηθούμε, γραμματικός, πάει μέχρι μέσα, καλάθι, 54-59 και ο γραμματικός δίνει ένα προβάδισμα ασφάλειας στους Αμπαλίερς και αναγκάζει τους Κλόνους να καλέσουν time out. Μουσική 48 δευτερόλεπτα ακόμα, Κουρνάτσος, Σαρίκας για 3, άστοχος, επιθετικό rebound για τους Κλόνους. Έχουμε φάουλ. Είναι το πέμπτο τον Αμπαλίερς και βολές για τον Μπουρνάζο. Μέσα η πρώτη. Πενταπέντε-59. Έχει ακόμα μια προσπάθεια ο Μπουρνάζος. Θα τη χάσει. Βερνίκος καθαρίζει το rebound. Παγάνος, πέφτουν πάνω του δύο αντίπαλοι, έχουμε φάουλ. Έτσι τώρα ο Παγάνος θα οδηγηθεί στις βολές στην απέναντι πλευρά. 30,6 απομένουν ακόμα για το τέλος. Οι Αμπαλίερς κρατάνε αυτό το προβάδισμα των 4 πόντων, ενώ ο Παγάνος έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τώρα τη διαφορά. Θα το κάνει με την πρώτη. 55-60. Έξω η δεύτερη. Στους 5 οι Αμπαλίερς. Σαρίκας. Κιούσις για 3. Σιδερός, Σαρίκας.
Σηκώνεται σε μια δύσκολη προσπάθεια, θα βρει στόχο. 57-60. Και το φάουλ τώρα στο γραμματικό. Πέμπτο ομαδικό του Μπουρνάζου, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι. Πατρός θα περάσει το παρκέ για να πάρει τη θέση του. Ενώ ο γραμματικός είναι στη γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. 57-61. Έξω η δεύτερη. Πάει να πιέσει ο γραμματικός, να καθυστερήσει κάπου στην επίθεση των Clones. Σαρίκας, Μελάς, παρά λίγο το λάθος. Πατρός σηκώνεται για τρεις. Δεν θα βρει το καλάθι. 6 δευτερόλεπτα ακόμα και κάπου εδώ νομίζω πως οι απαλίες είναι αγκαλιά με την νίκη. Θα πάει στη γραμμή των βόλων ο Παγάνος, 5,7 απομένουν στο ρολόι. Και οι απαλίες βρίσκονται στο συν 4. Εκτελεί την πρώτη, θα στοχίσει ο Παγάνος. Εκτελεί τώρα και τη δεύτερη στο σίδερο. Θα να πάνε σε γρήγορη επίθεση Clones. Μελάς για τρεις από αρκετά μακριά. Θα βρει σίδερο και έτσι φτάνουμε στο τέλος του μάτς. Νίκη για τους Σαμπαλίερς. 15. Στην σεζόν θα πάνε στο 15-5 από την άλλη Clones. Θα γνωρίσει την 70 και θα πέσουν στο 13-7. Φινάλι λοιπόν εδώ στο Γουσουπού, 57-61. Οι Αμπαλίες θα επικρατήσουν τον Clones.